Νωρίς το πρωί έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά το πρώτο πλοίο από την Κρήτη που μετέφερε δεκάδες νταλίκες με ευπαθή προϊόντα για τα οποία υπήρχε σοβαρός κίνδυνος αλλίωσης εφόσον παρέμεναν λίγες ημέρες ακόμα στα λιμάνια του νησιού εξαιτίας της συνεχιζόμενης απεργίας των αυτοεργατών. Ιδιαίτερα στην Κρήτη, οι αγροτικές ενώσεις έχουν σημάνει συναγερμό, καθώς όπως καταγγέλουν, η παραγωγή ακόμα και σήμερα εκατοντάδες τόνοι με ευπαθή προϊόντα παραμένουν στα φορτηγά. Το πρώτο πλοίο από την Κρήτη μπορεί να έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά λίγο πριν από τις 5 το πρωί. Θα αναχωρήσει όμως άδειο, καθώς τα φορτηγά που βλέπετε πίσω μου και είναι έτοιμα να φύγουν για το νησί, δεν θα αναχωρήσουν τελικά. Έχω φρούτα. Τα οποία θα χαλάσουν. Θα χαλάσουν, είναι ήδη 3 μέρες μέσα στο αυτοκίνητο. Άμα μείνουμε άλλες 3 εδώ είναι για πέταμα. Δεν ξέρουμε. Τι μεταφέρετε εσύ για την Κρήτη? Γάλα. Πόσο καιρό είστε εδώ? 10 μέρες. Τα προβλήματα πάντως στα νησιά εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλα. Ελλείψεις έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται σε φάρμακα, τρόφιμα και κυρίως σε ευπαθή προϊόντα που δεν μπορούν να μεταφερθούν στον προορισμό τους. Πέρα από τις ελλείψεις, νομίζω πρώτη προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση των περιπτώσεων των ασθενών εκείνων που χρήζουν άμεσης ιατρικής παρακολούθησης ή κάποιας χειρουργικής επέμβασης. Οι επιχειρηματίες στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου απευθύνουν έκκληση να δρομολογηθεί έστω και ένα πλοίο, προκειμένου να μεταφερθούν τα απολύτως απαραίτητα προϊόντα. Τέλος πάντων, να αφήσουν ένα καράβι να ξεκινήσει, να έρθει τουλάχιστον να υπάρξουν κάποιοι, η αγορά λίγο να μπορέσει να εφοδιαστεί. Εγώ περίμενα και ήμουν εδώ πέρα να γίνει συνάντηση, αλλά δεν έγινε καμία συνάντηση. Λοιπόν, αυτός που δεν ήλθε θα πρέπει να ειδοποιηθεί να έρθει να μιλήσουμε. Χθες βράδυ ο αρμόδιος υπουργός ζήτησε από τις δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι και να βρουν τη λύση στο πρόβλημα. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στον ελληνικό λαό σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά συγκυρία για τη χώρα μας να πάρουμε τα μέτρα εκείνα που εγγυώνται την διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις πλήττουν ανεπανόρθωτα την αυτιλία μας, ενώ επιβαρύνουν την ούτως ή άλλως δύσκολη καθημερινότητα των κατοίκων των νησιών μας.